Να πω λοιπόν και εγώ για τη διοργάνωση για τους πέμπτους μαθητικούς αγώνες ρητορικής τέχνης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συμμετέχουν γυμνάσια και λύκεια από όλη την Πελοπόννησο. Είναι 13 γυμνάσια, 15 γυμνάσια και 85 μαθητές που φοιτούν σε αυτά τα γυμνάσια και από την πλευρά των λυκείων είναι 13 λύκεια και 45 μαθητές. Όπως είπε και η κυρία Βολουνάκη, την οποία ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι επιστημονική υπεύθυνη των αγώνων και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την οποία πολύ χαιρόμαστε και υπάρχει αγαστή συνεργασία και σε άλλα επίπεδα και ακόμα ξεκινήσαμε φέτος και στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Να πω λοιπόν για τους αγώνες, για τους μαθητές μας. Συμπλήρωσαν φέτος διαδικτυακά μία φόρμα συμμετοχής. Συμμετείχαν και τα σχολεία, συμμετείχαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν προπονήσεις από τους εκπαιδευτικούς στα ίδια τα σχολεία λόγω της πανδημίας, αλλά και αυτοί με τον τρόπο τους συνέβαλαν όσο μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί μας για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να φτάσουμε στη διοργάνωση των αγώνων, στην πραγματοποίηση των αγώνων. Να πω ότι για το πρόγραμμα, ότι την Πέμπτη στις 22 αυτής της εβδομάδας, 22 του μηνός αυτής της εβδομάδας, έχουμε τη διοργάνωση, την πραγματοποίηση των ατομικών αγωνισμάτων του γυμνασίου. Δηλαδή, τα παιδιά, οι μαθητές μας, θα διαγωνιστούν στα αγωνίσματα τα ατομικά που είναι η νοηματική ανάγνωση, ο αυθόρμητος λόγος και ο προτρεπτικός λόγος. Την Παρασκευή έχουμε τα ατομικά αγωνίσματα, το διαγωνισμό για τα ατομικά αγωνίσματα του Λυκείου, όπου πάλι αγωνίζονται στην νοηματική ανάγνωση, τον αυθόρμητο λόγο και στον προτρεπτικό λόγο. Και το Σάββατο το πρωί έχουμε πλέον τους διτούς λόγους για το γυμνάσιο και για το Λύκειο. Το μεσημέρι υπολογίζουμε 12 με 2 θα έχουμε τους τελικούς των ατομικών αγωνισμάτων και 3 με 5 τους τελικούς των διτών λόγων. Όλα αυτά θα γίνουν διαδικτυακά. Όμως κοινό θα μπορούμε να έχουμε στους τελικούς των ατομικών αγωνισμάτων και στους τελικούς των διτών. Εκεί θα δημοσιοποιήσουμε το σύνδεσμο της WebEx, στην πλατφόρμα της WebEx θα πραγματοποιηθούν όλοι αυτοί οι αγώνες και θα το δημοσιοποιήσουμε για να μπορεί και το κοινό να παρακολουθήσει. Είναι σημαντικός ο θεσμός ότι συνεχίζεται φέτος, δεν μπορούσαμε, όπως είπε και η κυρία Βολουνάκη, να το αφήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να γίνει κάτι. Και μάλιστα η ανταπόκριση είναι συγκινητική και των ίδιων των παιδιών πρώτα απ' όλα, αλλά και των σχολείων που έστω και την τελευταία ώρα, έστω και το 2021, γιατί από το 20 που ξεκινήσαμε δεν ξέραμε και πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι συγκινητική η συμμετοχή τους. Και μάλιστα είδαμε μεγάλη ανταπόκριση. Να πω πάνω σε αυτό ότι δεν είναι μόνο αρνητικά. Δεν έχει η διαδικτυακή επικοινωνία, δεν είναι αρνητική. Έχει και τα θετικά της. Ποια είναι τα θετικά της? Ότι ας πούμε φέτος μπορεί να συμμετάσχει ένα παιδί σε αυτούς τους αγώνες από οποιοδήποτε σημείο της Πελοποννήσου, από το σπίτι του, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί, χωρίς να κάνει τίποτα. Μόνο μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ που κατά συντριπτική πλειοψηφία όλα τα παιδιά πλέον διαθέτουν για να κάνουν τα μαθήματά τους. Μπορεί λοιπόν ένα παιδί από οποιοδήποτε σημείο να συμμετάσχει. Είναι πολύ θετικό και είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσουμε και για του χρόνου. Η εξαποστάσεως διδασκαλία αλλά και ο διαγωνισμός στους ρητορικούς. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό, θέλουμε να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά και μάλιστα ισότιμα. Αλλά βέβαια έχουμε άλλα σχέδια για του χρόνου, θα επανέλθουμε στη διαζώσεις, θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες και βέβαια ο λόγος θα είναι πιο ζωντανός.